Είναι αλήθεια ότι όσοι φορολογούμενοι εμφανίσουν στις δηλώσεις του 2017 πενιχρά εισοδήματα από τόκους καταθέσεων, από ενίκεια, από περιστασιακή απασχόληση, ότι κινδυνεύουν να υπερφορολογηθούν? Κύριε Βασιλάκο, είναι γεγονός ότι είναι αυξημένη πλέον η πιθανότητα για ένα πολύ μεγάλο αριθμό φορολογούμενων στις κατηγορίες που προαναφέρατε, που ουσιαστικά αποκαλούνται μικροεισοδηματίες, να βρεθούν στη φορολογική δήλωση του έτους 2017, που θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες, αντιμέτωποι με υπέρογκα ποσά φόρων, λόγω του κινδύνου να πιαστούν στην παγίδα των τεκμηρίων. Όμως, κύριε Βασιλάκο, για ποιο λόγο αυτό θα συμβεί? Αυτό θα συμβεί πιθανότατα διότι οι δύο πολύ σημαντικές διατάξεις που υπάρχουν στο νόμο 4330 που ψηφίστηκε το 2015, οι οποίες ουσιαστικά προσέφεραν ευνοϊκό τρόπο φορολόγησης για αυτές τις κατηγορίες φορολογούμενων, είναι πολύ πιθανό να μην ισχύσουν για τα εισοδήματα του 2016. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Μάλιστα. Θα μπορούσατε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος για το τι περιλαμβάνουν αυτές οι δύο επίμαχες διατάξεις? Βεβαίως. Ας ξεκινήσουμε από την πρώτη διάταξη, που ουσιαστικά θα μπορούσε κάποιος να ανατρέξει και να τη διαβάσει λεπτομερώς. Στο άρθρο 1 και συγκεκριμένα στην παράγραφο 2 του προαναφερόμενου νόμου, ουσιαστικά η διάταξη αυτή μιλάει για ποια κατηγορία φορολογούμενων? Μιλάει για την κατηγορία φορολογούμενων οι οποίοι έχουν πραγματικά εισοδήματα πολύ χαμηλά, τα οποία προέρχονται μόνο από τόκους καταθέσεων ή και από ακίνητα, εννοώντας τι, ενίκεια. Και εφόσον το τεκμαρτό εισόδημα αυτών των φορολογούμενων, και λέγοντας τεκμαρτό εισόδημα εννοούμε το εισόδημα που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια που όλοι γνωρίζουμε, δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων θα φορολογηθεί με την ευνοϊκή κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων, που ουσιαστικά προβλέπει αφορολόγητο όριο, κάτι που όλοι οι φορολογούμενοι το επιζητούν. Ας κάνω όμως εδώ μία μικρή επεξήγηση για να κατανοήσουν πλήρως οι ακροατές σας τι εννοούμε προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων. Μιλάμε ουσιαστικά για τους φορολογούμενους εκείνους όπου έχουν περισσότερα τεκμαρτά εισοδήματα, δηλαδή εισοδήματα που προκύπτουν, πλασματικά εισοδήματα θα μου επιτρέψετε να πω, που προκύπτουν βάσει των τεκμηρίων, κυρίως βάσει των περιουσιακών τους στοιχείων, τα οποία έρχονται να είναι περισσότερα από ότι τα πραγματικά τους εισοδήματα. Συνεπώς δημιουργείται μία διαφορά μεταξύ του τεκμαρτού εισοδήματος και του πραγματικού. Επομένως, εμείς σε αυτή τη φάση μιλάμε για αυτή την διαφορά και πώς θα φορολογηθεί αυτή. Μάλιστα. Η πρώτη διάταξη λοιπόν είναι αυτή που ανέφερα. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, σου λέει το κράτος τώρα ότι έχεις ένα σπίτι το οποίο κοστίζει 300.000 ευρώ, αλλά δεν μπορείς να το δικαιολογήσεις βάσει των εισοδημάτων σου. Άρα θα φορολογηθείς με τη διαφορά, αυτό είπατε? Κατά κάποιο τρόπο αυτό που λέτε. Μάλιστα. Και πιο συγκεκριμένα, επειδή κάποιος έχει μία κατοικία και ένα επιβατικό γιοταχή, θα επιβαρυνθεί με κάποια τεκμήρια, που ουσιαστικά, κύριε Βασιλάκο, τα τεκμήρια τι είναι? Είναι πλασματικό εισόδημα. Επομένως, καταλαβαίνετε πόσο άδικο είναι κάποιος φορολογούμενος να φορολογηθεί επί αυτών των πλασματικών εισοδημάτων και όχι επί των πραγματικών του εισοδημάτων τα οποία έχει εισπράξει. Θα συνεχίσω όμως και θα αναφερθώ στη δεύτερη διάταξη, που ουσιαστικά βρίσκεται στο ίδιο άρθρο, αλλά στην τέταρτη παράγραφο του νόμου 4330. Εδώ μιλάμε για τους φορολογούμενους οι οποίοι έχουν ετήσιο πραγματικό εισόδημα το οποίο δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ. Και επιπλέον το τεκμαρτό εισόδημα, αυτό που συζητήσαμε αμέσως πριν, να μην υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ. Εδώ είναι βασική προϋπόθεση να μην ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα. Δηλαδή να μην υπάρχει επιχείρηση κοινώς. Στις περιπτώσεις αυτές, που ουσιαστικά να πούμε κάποιες για να γίνει εντελώς κατανοητό στους ακροατές σας, πρόκειται για τις περιπτώσεις φορολογούμενων που είναι άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας, που ουσιαστικά αυτοί είναι περιστασιακά απασχολούμενοι
και στις περισσότερες των περιπτώσεων τα εισοδήματά τους δεν ξεπερνούν το ποσό των 6.000 ευρώ ετησίως. Επομένως, σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις τι συμβαίνει? Η διαφορά τεκμηρίων θα φορολογηθεί πάλι με την ευνοϊκή κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων, πάλι διεκδικώντας το αφορολόγητο όριο που έχει αυτή η φορολογική κλίμακα. Εάν όμως τα εισοδήματα αυτών των φορολογούμενων ξεπεράσουν τις 6.000 ευρώ ετησίως, τι θα συμβεί? Τότε το υπερβάλλον ποσό θα φορολογηθεί με την κλίμακα των επιχειρήσεων, δηλαδή της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μάλιστα. Κατάλαβα. Στην πράξη όμως τώρα, ποιες θα είναι οι συνέπειες για αυτή την κατηγορία φορολογουμένων που θα επιφέρει μια πιθανή κατάργηση των ευνοϊκών αυτών διατάξεων? Μια πιθανή κατάργηση των παραπάνω ευνοϊκών διατάξεων που συζητήσαμε, που είναι ένα πιθανό σενάριο, για να μην γελιόμαστε, το οποίο έχει συζητηθεί έντονα τις τελευταίες ημέρες, θα έχει ως συνέπεια όσοι φορολογούμενοι αποκτήσουν φέτος, εννοώντας το 2016, και εμφανίσουν, γιατί είναι σημαντικό να τα εμφανίσουν και στις φορολογικές δηλώσεις του έτους 2017, αυτά τα χαμηλά εισοδήματα τα οποία θα προέρχονται από τόκους καταθέσεων ή από ενίκεια ή από περιστασιακή απασχόληση, οι δύο δηλαδή περιπτώσεις που αναφέραμε παραπάνω, αυτές οι δύο λοιπόν περιπτώσεις φορολογούμενων θα πιαστούν στην παγίδα των τεκμηρίων, με αποτέλεσμα να υπερφορολογηθούν επί αυτών των εξωπραγματικών εισοδημάτων, που δεν είναι άλλα τα τεκμαρτά εισοδήματα εννοούμε. Τώρα πώς θα φορολογηθούν? Θα φορολογηθούν με συντελεστή 22% από το πρώτο ευρώ, χωρίς δηλαδή να έχουν αφορολόγητο όριο, όπως ισχύει στην κλίμακα των μισθωτών. Και επιπλέον θα έχουν και προκαταβολή φόρου 100%. Δηλαδή θα φορολογηθούν, κύριε Βασιλάκο, λες και έχουν κερδοφόρες επιχειρήσεις. Πολύ ωραία. Άρα ουσιαστικά το έτος 2016 όλες αυτές οι κατηγορίες φορολογούμενων έχουν μεγάλη πιθανότητα να φορολογηθούν με τελικό φορολογικό συντελεστή που θα φτάνει το 44%. Και λέω τελικό φορολογικό συντελεστή εννοώντας το συντελεστή 22% και συμπεριλαμβάνοντας και την προκαταβολή φόρου που σας ανέφερα. Μάλιστα. Άρα το συμπέρασμα ποιο είναι, για να καταλήξουμε, του Υπουργείου Οικονομικών πρέπει, αναλογιζόμενο τη συνεχόμενη οικονομική ύφεση που μαστίζει τα τελευταία έτη την ελληνική οικονομία και τα περισσότερα νοικοκυριά, για να είμαι ειλικρινής, αλλά σε συνδυασμό και με τη μειωμένη πλέον φοροδοτική ικανότητα των φορολογουμένων, που στις περισσότερες περιπτώσεις, θα μου επιτρέψετε να πω, κύριε Βασιλάκο, ότι έχει εξαντληθεί πλήρως, να φροντίσει άμεσα, προκειμένου τι να κάνει, να προστατέψει για ακόμα μια χρονιά την κατηγορία των φορολογουμένων με αυτά τα πολύ χαμηλά εισοδήματα, αποτρέποντας το πιθανό σενάριο να βρεθούν αυτοί οι φορολογουμένοι αντιμέτωποι με μια άδικη αλλά και υπέρογη φορολόγηση. Θα σας ευχαριστήσω πολύ και θα πω και καλά κρασιά. Περιμένουμε μια θετική είδηση κάποια στιγμή σε αυτή τη ρημάδα την οικονομία. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι, την περιμένουμε και εμείς απεγνωσμένα, ωστόσο το Υπουργείο Οικονομικών δεν μας κάνει το χατήρι αυτό. Θα μας το κάνει κάποια στιγμή. Πού θα πάει? Το ευελπιστώ. Ευχαριστώ. Καλημέρα.